υπάρχει μια πολύ μεγάλη απομάκρυνση της Δημοτικής Αρχής από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα των δημοτών. Και όταν οι δημότες αποφασίζουν ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούν για αυτά τα κακοσκήμενα, η Δημοτική Αρχή, βρισκόμενη ενώπιον των αδιεξόδων της, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες δεν νομίζω ότι ευνοούν ούτε το δημοκρατικό διάλογο, αλλά ούτε και την υποχρέωση που έχουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ακούμε την άποψη, τη γνώμη των δημοτών και να βελτιώνουμε και να διορθώνουμε τις αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες εμφανώς, όπως αποδείχθηκε χθες, ήταν σε αντίθεση με τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής και ήταν, αν θέλετε, πολύ κοντά σε απόψεις που έχουμε διατυπώσει πολλές φορές εμείς ανεργοί πολίτες, τόσο για το ρόλο των δημοτών και τη συμμετοχή τους, αλλά όσο και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Σίγουρα, κύριε Λιγέρε, θέματα όπως η μεταφορά των λαϊκών, η θέση στάθμευσης, ακόμα και η μετονομασία της οδού Κονίτσης, η οδό Φέδων Βαρδαβά, είναι ζητήματα που αντικειμενικά, εγώ μιλώ αυσίμιση σαν δημότης, σαν πολίτης, έπρεπε να έχουν λυθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όχι να φτάνουμε στο σημείο, στο κένα. Να πάρουμε ας και παράδειγμα τη Σαλικαρδάκη και να βάλουμε ένα, ας το πούμε, τρόπο με το οποίο θα μπορούσε να χειριστεί. Θα μπορούσε να έχει ζητηθεί η γνώμη όλων των δημοτών. Πολύ, ναι. με δύο λαϊκές συνελεύσεις. Αλλά ανταυτού προτίμησαν να πάνε σε ένα ορισμένο με πλειοψηφικό τρόπο συμβούλιο να πάρουν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά απαιτεί ότι δεν απηχούσε ούτε την πραγματικότητα, ούτε τη διαθέσεις, ούτε και την επίλυση του προβλήματος. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής ότι η λύση μεταβατική ίσως και μόνιμη είναι το οικόπεδο στο Φάρος. Ναι. Το οποίο χθες φάνηκε ότι μετά από την πίεση να καταλαβαίνω ότι πρέπει να εξετάσουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Οι περισσότεροι πάντως. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο τις λαϊκές να τις βάλουμε σε κάποιες μόνιμες θέσεις, κάποιους μόνιμους χώρους, στους οποίους να προσφέρουμε και καλή εξυπηρέτηση και χώρους υγιεινής, να προσφέρουμε και καλή πώς το λένε, προσέγγιση και προσπέλαση από τους δημότες και κυρίως να υπάρχει μια ομορφιά στην όλη λειτουργία και στην σταθερότητα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στις διάφορες περιοχές της πόλης. Οι περισσότεροι πάντως χθες επικρότησαν την πρωτοβουλία, την πρόταση των ενεργών πολιτών αναφορικά με την μεταφορά της λαϊκής στο Φάρο μπροστά. Ναι. Οι περισσότεροι, κακά τα ψέματα, και δημότες και πολίτες Νέας Αλικαρνασού και παρατάξεις βέβαια. Ωστόσο, δεν ξέρω αν η απόφαση, η προτροπή του Δημάρχου να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας της λαϊκής για 15 μέρες, για δύο εβδομάδες, βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, θα μείνει εκεί σίγουρα, αλλά όπως θα είδατε και εσείς, ζήτησα εγώ να πάμε όλη η επικεφαλή των παρατάξεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας και να απαιτήσουμε να γίνει αποδεκτή αυτή η λύση, να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Ναι. Για το χώρο αυτόν που δεν έχει προβλήματα ούτε κυκλοφοριακά, ούτε ασφάλειας, ούτε άλλα προβλήματα που εξετάζονται. Το ρεπορτάζ μου λέει ωστόσο ότι υπάρχουν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από τους εμπόρους για αυτό το χώρο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, το είπαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι αυτά τα πράγματα πριν προχωρήσει θα γίνει. Δηλαδή μπορούμε αυτό το μεσοδιάστημα των 3-4 ημερών να καλέσει ο Δήμος του εμπόρου, να καλέσει και εμάς και να κάτσουμε να αναλύσουμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή του. Η καλή λειτουργία της και η αποδοτική λειτουργία, αν θέλετε, της λαϊκής προς όφελος και των παραγωγών και των δημοτών μέσα σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Και λοιπόν, δεν νομίζω να είναι θέμα θέσεων, γιατί ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Είναι, δηλαδή, ίσως έχει δυνατότητα περισσότερο αριθμητικά παραγωγών από αυτούς που ήταν ήδη στην υφιστάμενη λαϊκή πολιτουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιγέρε, με την οδό Κονίτσης, τι λάθος έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Έντονος ο προβληματισμός και δεκάδες πολίτες, δημότες βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαν προχωρήσατε σε μια πρωτοβουλία χωρίς να λάβετε υπόψη σας τα θέλω της τοπικής κοινωνίας. Ακριβώς. Είναι το ίδιο ακριβώς θέμα ως προς την. Πώς συμπεριφερόμαστε, πώς συμπεριφέρεται η Δημοτική Αρχή δηλαδή απέναντι στους δημότες και πώς σωστά αξιοποιεί και αξιολογεί τη γνώμη τους. Εντάξει, υπάρχει ένα λάθος. Και το λάθος είναι ότι η νοματοδοσία αποφασίζεται από μια επιτροπή η οποία είναι δύο υπάλληλοι από περιφέρεια, υπάλληλοι όχι εκλεγμένοι, και ένας εκλεγμένος από το Δήμο. Αυτό όμως ουσιαστικά υποβαθμίζει, αν θέλετε, και την αξία των αποφάσεων που μπορούσε να έχει ένα εκλεγμένο όργανο όπως το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι διαφορετική η τιμή που θα δώσουμε σε κάποιον όταν είναι
το έχει συζητήσει και έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι διαφορετική όταν μας έρθει από μια επιτροπή η οποία κατά τα δύο τρίτα δεν είναι εκλεγμένη, δεν είναι ερευνή. Και εμείς ουσιαστικά εκφράσουμε τη συμφωνία ή τη διαφωνία μας. Γιατί η διαφωνία δεν σημαίνει ότι καταργείται, επανεξετάζεται και μπορεί να ξανάρθει με τον ίδιο τρόπο. Με αυτή τη λογική εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ σε αυτή την πενταετία ονοματοδοσία. Θέλουμε να μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στο τοπικό και στο δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζουν και το τοπικό συμβούλιο θα αποφασίζει μετά από διαβούλευση με τους δημότες. Δεν αποφασίζουν οι 5 ή 6 οι οποίοι είναι εκλεγμένοι μόνο. Και ουσιαστικά οδηγούμε σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα.